Καλώς όρισες σε 15 δευτερόλεπτα χαρά σου, μπανάνα πιστόλι, ο δράκος όπλο, ο τέλειος, CSGO Magic, γιατί ξέρεις, στην περιγραφή, εκεί. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούζης Φιτα Gaming, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο FIFA Ultimate Team. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, θέλω να κάνω μια ενημέρωση για αυτή τη σειρά, καθώς είναι μια σειρά που πολλοί την παρακολουθείτε και πολλοί είστε και στο κανάλι για αυτή τη σειρά. Θα γίνει μια μικρή αλλαγή στη σειρά αυτή. Αυτή η αλλαγή είναι ότι επειδή θέλω να κάνω και άλλο περιεχόμενο διαφορετικό κτλ. Και είναι και παιχνίδι τα οποία παίζω τελευταία όπως το Fortnite, τα οποία θέλω να χωρέσω και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, θα κάνω την εξής αλλαγή, περιμένετε να ολοκληρώσω και μετά αντιδράσετε. Τα FIFA βίντεο από 3 τη βδομάδα θα γίνουν 2 τη βδομάδα, αλλά θα γίνουν μεγαλύτερα. Δηλαδή, αντί σε κάθε βίντεο να παίζω 2 match, θα παίζω στο πρώτο βίντεο της εβδομάδας 2 match, αλλά θα κάνω και πολλές μεταγραφές και τα λοιπά και pack opening από ό,τι rewards έχουμε και τα λοιπά, που θα έχω όλα τα pack opening που δεν θα είναι και πολλά, αλλά okay. Και τις μεταγραφές και τις αλλαγές με στο squad και τα λοιπά. Και 2 match στο πρώτο βίντεο της εβδομάδας, δηλαδή κάθε Τρίτη. Και τα Σάββατα θα έχουμε 3 match τη μέρα. Δηλαδή για 2 match θα έχουμε 3 match. Που σημαίνει ότι πάλι θα είμαστε στα 5 match την εβδομάδα όπως ήμασταν και παλιά. Γιατί παλιά ήμασταν 1 match την πρώτη μέρα, 2 τη δεύτερη, 2 την τρίτη. Τώρα θα πάμε 2 και 3 match αντίστοιχα. Οπότε το ποσό των match παραμένει ίδιο. Πάλι δηλαδή θέλουμε 2 εβδομάδες για να βγει μια σεζόν. Για να είμαστε την επόμενη εβδομάδα με αυτό το πρόγραμμα. Οπότε Τρίτη και Σάββατο από εδώ και πέρα. Απλά με περισσότερα match, δηλαδή περισσότερη διάρκεια το κάθε βίντεο. Οπότε ελπίζω να μην έχετε παράπονο όσο βλέπετε FIFA, είναι πάλι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Απλά θέλω να χωρέσω και άλλα παιχνίδια στο πρόγραμμα γιατί δεν θέλω να καταναλώνω τόσο πολύ χρόνο στο FIFA. Γιατί είναι πολλά άτομα που δεν βλέπουν FIFA και το να έχω τις μισές μέρες στη εβδομάδα FIFA ίσως ήταν όντως λίγο υπερβολή. Και πολλοί μου το γράφαν, οπότε θέλω να σεβαστώ όλους τους viewers και να κάνω αυτό. Αυτά και τις εβδομάδες που θα έχει food draft, αντί για 3 food draft θα έχουμε 2 food draft. Αναγκαστικά, ok, δεν μπορώ να παίξω παραπάνω από ένα food draft σε ένα βίντεο. Αυτά, πάμε στο σημερινό βίντεο και τα λέμε με το νέο πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα. Όπως λοιπόν μόλις ακούσατε, κάπως έτσι θα ακουγόμουν σε ολόκληρο το βίντεο. Αν δεν αποφάσισα πως τελικά είναι η καλύτερη λύση να το κάνω πάλι voice over όπως έχω κάνει στο παρελθόν, χίλια συγγνώμη που το κάνω αυτό, ξέρω ότι είναι χαζό και ηλίθιο και ό,τι θέλετε πείτε, αλλά ήταν η καλύτερη λύση που βρήκα από το να ακούτε ένα βίντεο που να ακούγεται όλο όπως ακούσατε πριν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο τι κάναμε σε αυτό το βίντεο που δεν μπόρεσα να γράψω εν τέλει γιατί το μικρόφωνο ήταν χάλια. Όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, αποφάσισα να πάρω τον loan τεχέα από τα εκείνο το πάνω που πατάς και παίρνεις πράγματα με κάτι coins. Τον πήρα τέλος πάντων τον loan τεχέα για να τον βάλω στην OP squad, η οποία τώρα έχει γίνει πολύ πιο τούμπανε με τον loan τεχέα, ο οποίος και ανέβασε το chemistry, αλλά και προφανώς είναι πολύ καλύτερος από τον Donnarumma που είχα πριν. Μετά πήγα και έβαλα κάποια contract στους παίκτες και ξεκίνησε το πρώτο match, στο οποίο αντιμετώπισα αυτήν την ομάδα που μόλις είδατε, η οποία ήταν σχετικά καλή. Έκανα μερικές φάσεις στην αρχή του μηχρόνου, έκανε για αυτούς μερικές φάσεις στην αρχή του μηχρόνου, παίζαμε και δύο αρκετά καλά. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περίπου ίσες ευκαιρίες. Κάπου εδώ είναι που του έκανα και κάποιες έτσι καλές φασούλες, πήγα να προδώσω τι θα συμβεί. Wow, αρχίζει να γίνεται ήδη πολύ περίεργο όλο αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πολλές φάσεις όπως βλέπετε στο match. Και μετά ήρθε και το goal από το corner, όπου έγινε το 1-0 στο 40 με τον Icardi, αν δεν κάνω λάθος, με τον Icardi έγινε όντως το 1-0. Και εκείνη που άρχισα να έχω ελπίδες για το match, ώσπου μετά από 5 λεπτάκια μου βάλει και αυτός ένα goal λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οπότε το ημίχρονο έληξε άδοξα 1-1. Βέβαια και οι δύο παίζαμε το ίδιο καλά, δεν υπήρχε κάποιος καλύτερος ή χειρότερος. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως με τον μπήκε μου βάλει ένα goal. Το σκόρ έγινε 2-1 στο 50 και άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Καθώς να θυμίζω πως αυτό το match ήταν ένα πολύ σημαντικό match. Καθώς είχα 2 match να πάρω μια νίκη, όπως είδατε έφαγα και το 3-1 στο 57. Είχα 2 match να πάρω μια νίκη για να μείνω στην Division 4, αλλιώς θα έπεφτα. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό match και έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να κερδίσω. Παρ' όλα αυτά είχα μείνει 3-1 πίσω στο 63 όπως βλέπετε. Μετά το match συνεχίστηκε, έκανα και εγώ μερικές φάσεις, έκανε για αυτός και μου βάλε και 4ο goal στο 78. Το σκορ έτσι έγινε 4-1, τα πράγματα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα σε εκείνο το σημείο. Είχα ήδη καταλάβει ότι το match είχε χαθεί και εκεί πέρα ήταν το χειρότερο σημείο του match. Γιατί εκεί έφαγε κόκκινο ο Ντάνι Άλβες και μου βάλε και γκολ απευθείας με το που έφαγε κόκκινο ο Ντάνι Άλβες. Και έκανε το 5-1, τα πράγματα ήταν πλέον μία ανατρέψιμα και εμένα Ντάνι Άλβες με κόκκινη κάρτα. Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει το επόμενο match. Κάτι το οποίο τα πράγματα τα έκανε πάρα πολύ ζώρικα. Έκανα μερικές ευκαιρίες ακόμα μετά στο τέλος, αλλά προφανώς δεν μπορούσα να αλλάξω κάτι. Το match έληξε 5-1. Ένα πολύ κακό σκορ, όταν θες σίγουρα νίκη. Έστω και μια ισοβαλία θα με βόλευε σε αυτό το σημείο, καθώς μου έλειπαν 2 πόντοι για να περάσω, για να μείνω βασικά στην Division 4 και δεν πήρα κανένα πόντο. Μετά αποφάσισα πως εφόσον έχω μόνο ένα match για να μείνω στην Division 4 και έπρεπε να κάνω το καλύτερο που μπορούσα, έβαλα full fitness σε όλους τους παίκτες και έβαλα και extra training σε όλους τους παίκτες, σε πολλά attributes και τους έκανα πάρα πολύ τούμπανους. Οι παίκτες έγιναν πραγματικά απίστευτοι. Έβαλα 10 pace στον Higuain, έβαλα πολύ shooting στους υπόλοιπους επιθετικογενείς παίκτες.
έβαλα passing σε πολλούς παίκτες. Γενικώς έκανα τους παίκτες πάρα πολύ τούμπανους, γιατί ήξερα πως έπρεπε αυτό το match οπωσδήποτε να το κερδίσω. Δεν δεχόμουν άλλο αποτέλεσμα από νίκη σε αυτό, γιατί αλλιώς θα έπεφτα division, κάτι που δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να συμβεί. Μετά από τόσο κόπο να φτάσουμε μέχρι εδώ, δεν ήθελα με τίποτα να πέσω. Οπότε μπούσταρα όλους τους παίκτες στο Θεό, όπως είδατε, και ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω τη δεύτερη squad, η οποία είναι αυτή, μια inform squad σχετικά μέτρια. Και εκείνη που άρχισα να έχω ελπίδες, γιατί είδα πως δεν ήταν πάρα πολύ καλή squad. Οπότε υπήρχαν ελπίδες να κερδίσω αυτό το match. Ξεκίνησε λοιπόν το match πολύ ωραία, με μερικές έτσι ωραίες φασούλες κτλ. Στο 7 λοιπόν κάνω το 1-0 με ένα shoot του Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κόντραρε βέβαια στον αμυντικό του, αλλά δεν έχει σημασία, τον goal μπήκε. 1-0 λοιπόν στο 7. Και μετά στο 11 προσπάθησα να βάλω και άλλα γκολ. Ο Higuain με το 10 extra pace, με το 90 pace δηλαδή, ήταν πραγματικά απίστευτος, δεν βιανότανε. Τα συν 15 diving του Έντερσον φάνηκαν σε πάρα πολλές φάσεις, όπως και εδώ πέρα. Φάνηκε ότι αντιδρούσε πάρα πολύ ωραία στις φάσεις ο Έντερσον. Οπότε και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και στο 45 συν 2 κάνω και το 2-0 με τον Icardi, άμα δεν κάνω. Όπα, όχι, με τον Di Maria. Κάνω το 2-0 στο 45 συν 2 και έτσι το ημιχρόνο λίγη 2-0 υπέρ μου. Ένα πάρα πολύ θετικό σκορ, αν θες οπωσδήποτε νίκη. Ξένα δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, φτάνουμε στο 50 και κάνω άλλο ένα shoot και πάει έξω. Οκ. Okay. Αλλά μετά στο corner κάνω μια κεφαλιά και μπαίνει goal και 3-0 λοιπόν στο 50. Δεύτερο goal από corner σήμερα. Πολύ ακραίο αυτό να συμβεί. Συνήθως δεν μπαίνει goal από corner. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκε 3-0 λοιπόν εκεί το score. Και ακριβώς μετά στο 52 μου βάζει και αυτό ένα goal. Το score γίνεται 3-1. Αλλά και πάλι θεωρούσα ότι έχω το πάνω χέρι και δεν θα δυσκολευόμουν σε αυτό το match. Βγάζει εκεί πέρα ο Higuain, λοιπόν, σουτάρει ο Higuain, 4-1 Higuain στο 53 ακριβώς μετά. 3 γκολ με διαφορά ενός λεπτού του καθένα. 4-1 λοιπόν στο 53, το match νομίζω ότι είχε ήδη κρυφθεί και ήμουν αρκετά σίγουρος για τον εαυτό μου. Μετά άρχισα να κάνω πολλές φάσεις, ο τερματοφύλακας του έβγαινε έξω από την περιοχή πολλές φορές. Προσπάθησα να εκμεταλλευτώ πολλές φορές, αλλά δεν μπορούσα. Έκανα πολλές διπλές και τριπλές ευκαιρίες εκεί πέρα, όπως βλέπετε με τον Icardi. Προσπάθησα 3 συνεχόμενες φορές να βάλω γκολ, δεν τα κατάφερα. Οπότε είχα ψηλό απογοητευτεί που δεν θα μπορούσα να αυξήσω κι άλλο το σκορ. Ο Παστόρα μετά πάλι σε φάση περίπου ίδια πάει να κρεμάσει τον τερματοφύλακα, αλλά ο αμυντικός του διώχνει πριν μπει στο τέρμα. Ο Icardi μετά βγάζει προωθημένη στο Φιρμίνο, ο οποίος μόλις μπήκε στο μάτς και σκοράρει για το 5-1 με ελεύθερο τέρμα. Ο Higuain είχε τραυματιστεί, γι' αυτό μπήκε ο Φιρμίνο σε εκείνο το σημείο και με το που μπήκε έβαλε γκολ μετά από ένα λεπτό. Μετά λίγες προσπάθειες ακόμα του είπα να μου βάλει γκολ, αλλά δεν μπορούσε. Ένα πολύ ωραίο φάουλ από τον Κουτίνιο, το οποίο απέκρουσε το τερματοφύλακά του. Μετά δεύτερη ευκαιρία, τρίτη ευκαιρία μετά με κεφαλιά του Κουτίνιο πάλι δεν μπόρεσε μπάλα να μπει, δεν έγινε το έξω γκολ. Και κάπως έτσι τελειώνει το match με 5-1, το οποίο σημαίνει ότι πήρα την νίκη την οποία ήθελα για να μπορέσω να μείνω στο Division 4. Και όλα τα πράγματα πήγανε καλά στο τελευταίο match ευτυχώς. Όσα γκολ έφαγα στο πρώτο, τα βάλα στο δεύτερο. 5-1 και τα δύο match. Το ένα κατά μου, το άλλο υπέρ μου. Και μετά αποφάσισα να κάνω μια μικρή μεταγραφή, η οποία ήταν ο Otamendi που βγήκε σε upgrade. Τον πήρα για 12.000 coins. Τον upgraded τον 85 rating, ο Otamendi πρακτικά. Πήρα για 12.000, πούλησα τον παλιό μου για 2.000 coins, ώστε να έχω διαφορά 10.000 coins. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι το Otamendi δεν άξιζε τόσο πολύ, γιατί ο Ρόχο είχε καλύτερα stats, οπότε απλά έφυγε στο club. Εν τέλει, αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη για όλο αυτό το voiceover και το βαρετό, ίσως ανούσιο πράγμα που έκανα. Αλλά έπρεπε κάποιος να καλύψω το τι έγινε στα δύο τελευταία match αυτή τη σεζόν, γιατί δεν ήθελα να σας αφήσω έτσι. Και δεν θέλω να χάνω το βίντεο από τη ροή αυτή που έχουμε τη σειρά. Ευχαριστώ που παρακολούθησε, συγγνώμη γι' αυτό. Αν παρόλα αυτά σου άρεσε, κάνε ένα like, έναν comment από κάτω. Και ένα subscribe για να ενημερώνεις για ένα βίντεο. Σίγουρα όχι σαν αυτό. Τα υπόλοιπα βίντεο του FIFA δεν είναι έτσι. Συγγνώμη για το σημερινό. Πραγματικά έπρεπε κάποιος να καλύψει όλο αυτό που συνέβη. Γιατί δεν ήθελα απλά να φύγει ένα βίντεο έτσι. Άκλαυτο. Και να χάσετε τη ροή. Οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Αυτά. Ελπίζω να με κατανοήσετε. Γεια σας.